Νέα χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες που ήταν και πολλοί. Κάθε μέρα είχαμε. Γιάννηδες, Φώτηδες, χαμός. Χρήστη, Βασίλητε, Βασιλικές, Χριστή, Ιωάννες. Χριστίνες. Και εδώ, δεν θα τελειώσουμε. Χρυσούλες. Παρόλο που άλλαξε η χρονιά λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Κάθε Τρίτη, 8 η ώρα, κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, μπορεί οι χρονιές να περνάνε, μπορεί να αλλάζουν, μπορεί ημερολογιακά να είμαστε στην τέταρτη χρονιά μας, εδώ πέρα στο στούντιο. Πραγματικά, πώς περάσαν τα χρόνια. Έλατε. Εδώ είμαστε και πάλι για σας, για μια βαρβάτη ενημέρωση σήμερα, καθώς λείπαμε αρκετές εβδομάδες. Έτσι, ήταν και οι γιορτές στη μέση, εντάξει. Έχετε καιρό να μας ακούσετε, έχετε καιρό να ενημερωθείτε, έτσι γνήσια από εμάς. Και σήμερα, να φανταστείτε, θα επικεντρωθούμε στα απολύτως απαραίτητα. Πραγματικά, ναι. Τα οποία από μόνα τους τραβάνε πάρα πολύ συζήτηση, ανάλυση, φυσικά σχολιασμό. Καθώς δεν μπορεί να λείπει. Και περιμένουμε και το δικό σας σχολιασμό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, νομίζω μετά από αυτή την εκπομπή θέλουμε από κάτω σχόλια. Πολλά. Σχόλια και προτιμήσεις. Εμείς ναι. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του. Πάμε όμως για να αρχίσουμε σιγά σιγά. Εορταστικά, εορταστικά. Μια εισαγωγή. Έτσι. Είπαμε, άλλαξε ο χρόνος, μπήκε το 23. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται εμάς στο μυαλό όταν ακούμε καλή χρονιά και έχουμε έναν Γενάρη και ένα Φλεβάρι να διανύσουμε. Κύριε, να πω. Για πείτε. Οι βασιλόπιτες. Έχουμε λοιπόν το θέμα των πρωτοχρονιάτικων πιτών. Κλασική περίπτωση βλάβης. Κοπές βασιλόπιτας θα πραγματοποιούνται από την 1η Γενάρη μέχρι και τις 31 Φλεβάρη. Εύκολα. Είπα 31 Φλεβάρη, δεν ξέρω. Ναι, το πρόσεξα. Δεν το σχολίασες. Θα πάει στον άλλο χρόνο. Τις παίρνει αναδρομικά ο επόμενος Φλεβάρης τις μέρες. Μέχρι τις 28 Φλεβάρη, λοιπόν. Μπορεί να έχουμε και κάτι στο Μάρτι, δεν ξέρει κανείς. Αλίμονο. Σε πίτα να βρισκόμαστε. Φυσικά δεν έχουν λείψει οι πρώτες πίτες. Να εμφανίζονται δειλά-δειλά. Που δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας βέβαια. Πολύ καλά κάνουν όλα τα σωματεία, όλοι οι φορείς και κόβουν πίτες. Όλοι είναι θα κάνουν πίτα. Δημοτυπικό. Αλίμονο. Και εμείς θα το κάνουμε στο σύλλογό μας. Και είναι και ωραίο έθιμο, έτσι. Είναι ωραίο. Είναι μια ωραία αφορμή για συγκέντρωση. Έτσι, μαζεύονται, ξέρω εγώ, οι συλλογικότητες, συζητάνε πώς περάσαν οι γιορτές, τι σκέψεις τους ο καθένας, τι θέλει να γίνει την επόμενη χρονιά. Τρώμε και το γλυκάκι μας. Ναι. Και κερδίζεις και το φλούρι. Γιατί όχι. Θα πάρεις και το δωράκι σου. Το δωράκι σου, μια χαρά, άρχοντες. Τέλος πάντων, εμάς, όπως ξέρετε, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας και σε αυτό που στεκόμαστε και αυτό που σχολιάζουμε.
αρνητικά τις περισσότερες φορές. Εγώ πάντα αρνητικά σχεδόν. Εντάξει. Είναι οι παρουσίες που έχουμε σε κάθε βασιλόπιτα. Ναι, ναι. Ήδη έχουμε δει να έχουν κοπεί 4, 5, 6, 7, 8 βασιλόπιτες σε διάφορους φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες. Μιλάμε μόνο για την Ασμίνα αυτή τη στιγμή, δεν πάμε, ναι, παρά έξω. Ναι, ναι. Εδώ μιλάμε για τα δικά μας. Στα του οίκου μας. Και ήδη έχουμε δει στις 5 πρώτες βασιλόπιτες που έχουν κοπεί σε κάποια καπή, σε κάποιους συλλόγους. Τα ίδια και τα ίδια άτομα να φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις. Στις φωτογραφίες, στις δηλώσεις. Ξέρεις τι, εμένα με... λοιπόν, θα πάω εξ αφορμής της πίτας που είχαμε στην Ένωση Ποντίων, νομίζω, Νέας Μήνη, Φάλερο, Άγιο Δημήτριο, ναι, ναι. Ναι, όπου παρευρέθησαν πάρα πολύ. Ήταν μια ωραία εκδήλωση, δεν πήγα, εγώ από ό,τι άκουσα έτσι από φίλους και είδα και διάβασα κάποια πράγματα. Πήγανε πολύ, νομίζω ήταν και ο δημάρχος του Παλαιού Φαλήρου, ναι, ναι. Από εδώ ήταν έτσι η μπόλικη. Εμένα αυτό που με τρελαίνει είναι ότι πρέπει να μιλήσουν όλοι. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα μιλήσει ο, ας πούμε για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ποντίων που διοργανώνει το σκηνικό. Θα μιλήσει π.χ. ο πρόεδρος, θα μιλήσει κάποιος άλλος, θα μιλήσουν αυτοί που είναι της Ένωσης, ας πούμε, και διοργανώνουν όλο το σκηνικό και τους αφορά άμεσα και θέλουν να πούνε κάποια πράγματα για την ομάδα που έχουν. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Θα μιλήσουν δημοτικοί σύμβουλοι, θα μιλήσουν δήμαρχοι, θα μιλήσουν υποψήφοι δήμαρχοι, θα μιλήσουν παρατρεχάμενοι των υποψήφιων δημάρχων. Δηλαδή, γιατί, ρε παιδιά, αρχικά γιατί να κάνετε, ρε παιδί μου, τσίρκο μια ωραία εκδήλωση, ένα ωραίο έθιμο, γνήσιο και θρησκευτικό κατά κάποιο τρόπο, γιατί στην Ελλάδα σχετίζεται η κοπή της πίτας με τη θρησκεία μας, με το Θεό κτλ. Κτλ. Και βλέπουμε ότι πρέπει να πάνε να μιλήσουν όλοι αυτοί. Και αυτή είναι και αυτό που έλεγε και ο Γιώργος, ότι είναι η βασική μας ένσταση σε όλο το κομμάτι της διοργάνωσης μιας πίτας. Ότι πρέπει να εμφανιστούν όλοι, να φωτογραφηθούν και να μιλήσουν και όλοι, να βγάλουν ένα λόγο όλοι. Ειδικά δε σε προεκλογική χρονιά. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό από εδώ και πέρα για ό,τι λέμε να υπάρχει σαν βάση μέσα στο μυαλό σας. Γιατί είναι και, δεν είναι απλές βασιλόπιτες, είναι προεκλογικές βασιλόπιτες. Είναι οι τελευταίες πίτες που θα κόψουν πριν τις εκλογές που έρχονται. Η τελευταία πίτα. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Η τελευταία πίτα. 2023 October. Για να παρέμβω όμως του συλλόγου ποντίων που ανέφερες. Σίγουρα δεν ευθύνονται οι πόντοι. Γιατί ούτε τα καπή ευθύνονται. Όχι, όχι. Που γίνεται το ίδιο και στα καπή. Ας πούμε, θα πάνε να μιλήσουν όλοι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πολύ πιθανόν όλοι αυτοί να ζητάνε να μιλήσουν. Όχι να είναι πρωτοβουλία του κάθε συλλόγου. Άλλο να κάνεις ένα καλωσέρισμα, μια υποδοχή, ναι, ή μια αναγγελία ότι ξέρετε τι, κοντά μας σήμερα βρίσκονται οι τάδε. Είναι εκλεγμένοι, καλός ή κακός, άλλη συζήτηση, δεν την κάνουμε σήμερα. Ναι. Είναι εκλεγμένοι, θα τους κάνεις μια αναγγελία. Εκεί. Μέχρι εκεί. Άντε να καλέσεις και κάποιον δήμαρχο. Ο δήμαρχος, να σε τιμήσει, να πει δύο λόγια. Ωραία, ο δήμαρχος είναι ο δήμαρχος, ναι. Όλοι οι άλλοι, για ποιο λόγο να μιλήσετε, να πείτε τι. Και μάλιστα, σε ποιο το θέμα, ότι δεν έχουν καμία σχέση. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, μιλάνε άνθρωποι, θα πάνε εκεί να βγάλουν ένα λόγο άνθρωποι οι οποίοι ούτε πόντι είναι, ούτε ποτέ υποστηρίζαν, ούτε ποτέ έγραφε, παιδί μου. Εντάξει, σε ένα βαθμό πάμε να φωτογραφηθούμε στις εκδηλώσεις. Στην πράξη δεν είναι κάτι παραπάνω. Πέραν των βασιλοπίτων, δεν πιστεύω πως έχουν επισκεφθεί ποτέ τον συγκεκριμένο σύλλογο. Όχι. Και κάθε αντίστοιχο. Και κάθε, ναι, ναι. Τώρα πιάσαμε μια τυχαία περίπτωση. Γιατί το ίδιο θα γίνει και με άλλους. Θα γίνει και με τους Ήμβριους και με τους Κρήτες και με τους συλλόγους, τις συλλογικότητες, τις άλλες, της κοινωνικής, ας πούμε, κοινωνικού περιεχομένου, αθλητικού περιεχομένου. Με τα ΚΑΠΗ, το ίδιο γίνεται. Με το σύλλογο κάτω πράξη πάντως, μην περιμένετε να μιλήσουν δήμαρχοι, παρατρεχάμενοι. Όχι, παιδιά, λυπάμαι, θα σας στεναχωρήσουμε. Εντάξει, είμαστε τα κακά παιδιά. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, δεν το συνηθίζουμε. Έτσι κι αλλιώς, σε όποια εκδήλωση έχουμε κάνει, θα μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα 2-3 άνθρωποι, θα πούμε αυτά που είναι να πούμε.
Μία εκδήλωση είναι μία εκδήλωση. Δεν μπράβο. Είναι... Και αφορά, έχει ένα θέμα. Δεν είναι προεκλογική εκστρατεία. Έτσι, του καθενός που έρχεται απλά για, να, για τη φωτογραφία και για το καλόπιασμα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Εμείς θέλουμε στην ουσία να πηγαίνουμε, να πούμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό. Συζήτηση να γίνει. Όπως αλλά τώρα και θα προσκληθούν πέμει... κάποια από αυτά τα άτομα. Εννοείται θα προσκληθούν γιατί θέλουμε να μας ακούσουν. Και το θέμα είναι αυτοί να ακούσουν εμάς. Όχι εμείς να ακούσουμε. Εμείς τους ακούμε συνέχεια. Λένε από πράξεις μέτρια προς τίποτα. Έχουμε αναλάβει εμείς αυτό το κομμάτι. Το κάνουμε εμείς θελοντικά. Δεν χρειάζονται οι εκλεγμένοι που πληρώνονται και κάποιοι κιόλας. Οπότε είναι ευκαιρία. Έτσι, αυτό είναι και σαν συμβουλή. Εσείς όλοι οι εκλεγμένοι ή που θέλετε να γίνετε δήμαρχοι, δεν ξέρω εγώ τι θέλετε, να πηγαίνετε για να ακούτε και να μάθετε λίγο τι γίνεται στην πραγματικότητα και να ανοίξετε τα αυτιά σας και τους ορίζοντές σας και να πείτε ότι okay, ναι, εδώ αυτοί οι άνθρωποι ζουν στον πραγματικό κόσμο, όχι σαν εμάς στη φούσκα του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ξέρουν τι γίνεται και καλό θα είναι να τους ακούσουμε για το τι θα κάνουμε και εμείς αύριο. Να ξέρουμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε, να τους σταθούμε δίπλα. Πολλά πράγματα που δυστυχώς δεν γίνονται. Να στηρίξουμε, να δούμε τι σημαίνει να είναι κάτι καθαρό υγιές, ας πούμε, και χωρίς έτσι ατζέντες και να το υποστηρίξουμε. Πάμε όμως στο μεγάλο θέμα σιγά σιγά. Στο ζουμί. Στο βαρβάτο θέμα που πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε μία, δύο μέρες. Ναι, ναι, εύκολα. Εύκολα. Γι' αυτό και νομίζω δεν είχαμε αναφερθεί καθόλου στο θέμα των υποψηφίων δημάρχων. Ή το είχαμε παράσει πολύ απαλά από πάνω, γιατί ήμασταν και νωρίς ημερολογιακά σε σχέση με τις ημερομηνίες που ανακοίνωσαν, άρχισαν να ανακοινώνουν σιγά σιγά οι υποψήφοι μνηστήρες για τη θέση δημάρχου. Ναι, ισχύει. Δεν ήταν και καθαρό το τοπίο, οπότε είχαμε μείνει στο επίπεδο του gossip λίγο. Ναι, κυρίως σε προβλέψεις. Ναι. Στο τι ακούγεται, το τι λέγεται γύρω-γύρω. Ναι. Πάμε όμως στο διατάφτα σιγά σιγά. Πάμε, ναι, μιας και ξεκαθαρίζει το τοπίο αρκετά. Πάμε νομίζω αναγκαστικά ναι. Να το πάμε ημερολογιακά όπως και έγινε. Ναι. Αλλά και να συνεχίσουμε και με το small talk που επίσης δεν έχει κλειδώσει επίσημα. Ναι, σωστό. Πάμε λοιπόν, ακριβή ημερομηνία δεν θυμάμαι, δεν έχω στο μυαλό μου. Η πρώτη που ανακοίνωσε υποψηφιότητα για δήμαρχος. Θα σας αφήσω να το πεις και μετά θα επέμβω. Μετά θα παρέμβω μάλλον, συγγνώμη. Η πρώτη που ανακοίνωσε επίσημα υποψηφιότητα ότι θα κατέβει για δήμαρχος Νέας Σμύρνης είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή τη στιγμή, η Κλέρη Δελιγιάννη. Που δίπλα της, σαν δεύτερο από πίσω της, έχει τον Γιώργο Λαρίση. Νόμιζα θα έλεγες κάτι άλλο. Με τίτλο παράταξης, μαζί δυνατά. Ναι. Έχεις τον πρώτο λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν σχολιάσω αυτό, να πω ότι για μένα προηγείται άλλος. Και ημερολογιακά. Ναι. Γιατί ας πούμε ο Γιώργος Αγουτελάκης με την παράταξη ποιότητα ζωής έρχεται εδώ και κάποιους μήνες. Ναι. Το έχει δηλώσει. Δεν έχει ότι το... ερχόμαστε και κάνουμε... Θέλω να πω ότι ναι. Υπάρχει κάτι σαν... άτυπη ανακοίνωση θα το λέγει κανείς, ότι ναι θα κατέβω. Επειδή δεν έχει γίνει και με τη βούλα λοιπόν, εγώ αναφέρω αυτό ως πρώτο. Ωραία, ωραία, το ακούω, το δέχομαι. Πάμε τώρα στην αγαπητή πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, εγώ θα τη χαρακτηρίσω ως τολμηρή κίνηση. Όσως, δεν... Τολμηρή κίνηση. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Η σύμπραξη με τον Γιώργο Τολαρίση κάπως αναμενόμενη μου φαινόταν, δηλαδή το περίμενα, δεν με ξάφνιασε. Μου φαινόταν λίγο φυσιολογικό, γιατί έδειχναν να είναι κοντά γενικότερα το τελευταίο διάστημα και γιατί νομίζω είναι ένα αποκούμπι, θα λέγει κανείς. Από τη στιγμή που η παράταξη του Δημάρχου διασπάται και για αλλού τραβάει κρικρίζ, για αλλού τραβάει κούπας, τι έμεινε ο Λαρίσης που είχε συμπράξει ας πούμε με το Δημάρχο Τζουλάκη, όπου προφανώς και αυτός καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει Δημάρχος,
δεν θα κέρδιζε, ας πούμε, εκλογική μάχη όντας αρχηγός παράταξης, όντας υποψήφιος δήμαρχος. Οπότε σου λέει, ας συμπράξω με τη κυρία Δελιγιάννη, η οποία είναι χρόνια στον Κουρμπέτη, την ξέρει καλά τη δουλειά. Είναι παντού. Μεγάλη αλήθεια. Ναι, παντού. Δηλαδή από το γήπεδο που τη βλέπουμε και εμείς τις Κυριακές, μέχρι και την τελευταία πίτα σπιτιού μπορεί και να είναι. Ήταν μια κίνηση. Χαρά στο κουράγιο της, βέβαια. Ήταν μια κίνηση η οποία τη βλέπαμε εδώ και καιρό να έρχεται. Ναι, φαινόταν. Βλέπαμε τις φιλοδοξίες της Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα ξεπέρναγαν κάθε εμπόδιο. Ναι, και ότι θα έφτανε στην ανακοίνωση. Έτσι, θα έφτανε, ναι. Ήθελε να πάρει αυτή την υποψηφιότητα, να την κερδίσει. Νομίζω ότι ιδανικά και η ίδια θα προτιμούσε να το κάνει με ενωμένη την παράταξη του Δημάρχου, του Τζουλάκη, του επερχόμενου. Αλλά προφανώς και δεν θα έβγαιναν τα. Δεν θα γινόταν να συνεργαστούν κάποιοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, πολλά πράγματα πήγαν λάθος στη συγκεκριμένη πολλά περίπτωση. Πραγματικά πήγαν πολλά λάθος. Από μια ενωμένη παράταξη, η οποία εξελέγει στις προηγούμενες εκλογές. Και στις παραπροηγούμενες. Η οποία εξέλεξε 15 ανθρώπους σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Στην παράταξη της Δελιγιάννη, η μόνη σίγουρη από εκείνη τη μεριά είναι η ίδια. Πραγματικά, ναι, οι άλλοι δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Η ίδια και ο... Είναι οι 15 αρχικοί που έβγαλε ο Σταύρος Τζουλάκης, από τους οποίους είναι η Δελιγιάννη η μόνη που είναι εκεί. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι, ναι, από σωστό, τη σύμπραξη που ήρθε μετά. Που είναι ο κύριος Λαρίσης, η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Κουκάς. Ναι, όντως, στελέχη της παράταξης του Δημάρχου δεν υπάρχουνε. Αυτή τη στιγμή εννοώ φανερά και με ανοιχτά χαρτιά ότι είναι όντως εκεί. Υπάρχουν κάποιες φήμες. Πολλές φήμες. Έτσι. Από παντού. Και για παντού. Ναι. Εντάξει. Που και πάλι, ακόμα και οι φήμες είναι λίγες. Ναι. Δηλαδή, οι φήμες αφορούν σε δύο πρόσωπα μόνο. Από τα 15 τα υπόλοιπα. Πράγμα που είναι πολύ περίεργο. Που δημιουργεί ερωτηματικά στο πώς τελικά κατέληξε να πάρει αυτή την απόφαση να κατέβει ως υποψήφιο δήμαρχος, ενώ δεν έχει εσωτερικά, θες να πεις, εσωτερικά καμία στήριξη. Ναι, δεν έχει κερδίσει εσωκομματικά, ας πούμε, δεν κερδίζει. Ας το πούμε και έτσι. Ναι. Επίσης, το άλλο που έχουμε δει είναι ότι πραγματικά είναι σε όλες τις κομματικές εκδηλώσεις. Ναι. Αξιοπερίεργο. Ανεξαρτήτου κόμματος. Δηλαδή, κάνει Νέα Δημοκρατία, είναι εκεί. Κάνει το Πασόκ, θα είναι εκεί. Κάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω δεν έχει πάει. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι. Πολύ πιθανό. Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, μια εγρήγορση. Εγώ θα πίστευα ότι ίσως να έχει και, πες το, κλόνους. Γιατί δεν γίνεται να είσαι παντού, πραγματικά είναι υπεράνθρωπο. Εντάξει, ωραίες οι φωτογραφίες, ωραίες οι εμφανίσεις. Στο διατάφτα να δούμε τι γίνεται. Και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε κιόλας είναι ότι έχει πέσει έχει κάνει ένα φάουλ, επειδή η ίδια διαφημίζεται ως η πρώτη γυναίκα που κατεβαίνει για δήμαρχος στη Νέα Σμύρνη. Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Που είναι και λάθος. Και είναι και ιστορικά, είναι άσχημο. Ιστορικά μεγάλο σφάλμα. Έτσι, ναι, είναι άσχημο. Δηλαδή, είναι από αυτά που πρέπει να βγει, να πει συγγνώμη ότι. Ναι. Χίλια συγγνώμη, εκ παραδρομής ή κάποιος άλλος έκανε. Τέλος πάντων, να πει μια δικαιολογία, κάτι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Γιατί μπορεί όντως να μην είχαμε ποτέ γυναίκα δήμαρχο στη Νέα Σμύρνη. Όχι, γυναίκα, αλλά είχαμε, ναι, υποψήφιες δημάρχους. Είχαμε τη Μαρίνα την Ιακωβάκη. Είναι σημαντικά πρόσωπα κιόλας στην πορεία της. Ιστορική σημασία πρόσωπο, ναι, Μαρίνα, ναι, Ιακωβάκη, και αξιοσέβαστη από όλους, πραγματικά. Και η Νόρα Κατσέλη. Και η Νόρα Κατσέλη, το ίδιο. Το ίδιο. Πολύ σημαντικά πρόσωπα, πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν έργο και ιστορία πίσω από το όνομά τους. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι κυρίες. Και νομίζω ότι ακόμα υπάρχει τεράστιος δρόμος και τεράστια απόσταση να διανυθεί. Για να, έτσι, είναι πιο κοντά σε αυτά τα ονόματα.
Νομίζω η όποια σύγκριση, από όσο γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί δεν είχαμε την ίδια κοντινή σχέση με τα δημοτικά. Ναι, σίγουρα. Τότε. Σίγουρα. Ό,τι γνωρίζουμε από την ιστορία, από το παρελθόν, από αυτά που. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε κάποια σύγκριση μεταξύ των προσώπων αυτών. Όχι, όχι. Όχι. Να σου πω κάτι ευρύτερα, νομίζω ότι για πολλούς ισχύει αυτό. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, είναι, βλέπουμε ότι πάσχει το. Γενικότερα δεν υπάρχουν το δυναμικό, στελέχη. Τα στελέχη, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη βλέπουμε ότι η ποιότητά τους είναι αρκετά χαμηλή ασχέτως παρατάξη. Ναι, ναι, ναι. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή παράταξη. Από όλες τις παρατάξεις βλέπουμε ότι είναι πολύ, πολύ χαμηλή η ποιότητα. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω τα πάμε όλα. Είναι παντού. δεν έχει κάποιο σοβαρό στέλεχος δίπλα της, τουλάχιστον από αυτά που έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους και έχουν φανερωθεί. Δεν έχουν να επιδείξουν και τίποτα οι άνθρωποι που είναι ήδη δηλωμένοι εκεί πέρα. Καλή τύχη. Καλό αγώνα. Σίγουρα θα δώσετε αγώνα. Δεν ξέρω με τι τρόπους, αλλά σίγουρα θα τον δώσετε. Και πάμε στον επόμενο. Ναι, ο δεύτερος. Και επίσης να πούμε ότι έτρεξε sprint για να προλάβει. Βέβαια, έτρεξε sprint για να προλάβει να γίνει, την ανακοίνωση πρώτη, έτσι. Δευτέρου ημερολογιακά του Γιώργου Κρυκρή. Για να κλείσουμε όμως την πρώτη υποψηφιότητα, θες να την κατατάξουμε κάπου. Να πούμε ότι αυτή η υποψηφιότητα πάει σε ποια κατηγορία. Ας πούμε, εγώ τη βάζω στην αρχικά, ματαιόδοξη, παύλα φιλόδοξη. Ναι, γι' αυτό εγώ ξεκίνησα και λέω είναι τολμηρή η κίνηση εκεί, αλλά ρε παιδί μου, να την κατατάξουμε. Αρχικά να κάνω ένα μικρό σχολιασμό και θα ήθελα να γράψεις από κάτω για το όνομα. Ναι. Μαζί, δυνατά. Δεν θέλω να πω τη γνώμη μου εδώ δημόσια για να μην σας επηρεάσω. Θέλω να ακούσω τις δικές σας. Ακούτε κάτι που λέγεται «Μαζί δυνατά». Ωραία. Και μετά να την κατατάξουμε, εγώ νόμιζα θα με ρωτήσεις πού τη βλέπω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, γιατί είναι και πάρα πολύ παρατάξεις. Μέχρι να ολοκληρωθεί το puzzle, νομίζω είναι νωρίς να κατατάξουμε. Οκ, εντάξει, θα το δεχτώ. Θα κατατάξουμε σε επόμενη φάση, σε επόμενη εκπομπή. Θα γίνει η κατάταξη. Και θα κάνουμε και ένα mini gallop μέσω της εκπομπής, σχετικά με αυτό. Μα ξέρετε, σας έρχεται. Πάμε στο δεύτερο. Πάμε λοιπόν, δεύτερη υποψηφιότητα, λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωση της Δελγιάννη, ήρθε ο Γιώργος ο Κρυκρής στο γήπεδο του Πανιωνίου να ανακοινώσει πως θα τρέξει για υποψήφιος δήμαρχος. Σίγουρα είναι μια υποψηφιότητα αμφιλεγόμενη, θα έλεγα, σε πρώτη φάση. Ναι. Είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε έναν νέο άνθρωπο να θέλει να γίνει δήμαρχος. Να θέλει να γίνει δήμαρχος, ναι. Ταυτόχρονα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ρεαλιστική. Κατά πόσο μπορεί να παλέψει με αξιώσεις για να πάρει τη δημαρχία. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Είδαμε ότι στην περίπτωση της Κλέρης Δελγιάννη υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν μία αυτοδιοικητική εμπειρία. Υπάρχουν κάποια άτομα που γνωρίζουν πέντε πράγματα και είναι σχετικά γνωστοί, ας το πούμε, στο Δήμο μας. Εντάξει, έστω και για λίγα χρόνια. Ναι. Ναι. Και έχουμε από την άλλη τον Γιώργο τον Κρυκρή, ο οποίος έχει διατελέσει αντιδήμαρχος για κάποια χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Δημοτικός σύμβουλος, αρκετά χρόνια. Αντιδήμαρχος στον τομέα της καθαριότητας, σε ένα τομέα για τον οποίο δεν έχουμε δει κάποια σημαντική βελτίωση. Τα παράπονα και κατά τη θητεία του και ακόμα συνεχίζουν να υπάρχουν έντονα για την καθαριότητα της πόλης. Και βλέπουμε μια υποψηφιότητα η οποία δεν έχει κάπου να στηριχθεί. Εννοείς από... Δεν έχει κάποια στήριξη... Από στελέχη εννοείς. Κάποιο στέλεχος που γνωρίζουμε. Ναι. Ναι, προς το παρόν δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Δεν έχει δηλώσει κάποιος ότι ξέρετε τι, εγώ θα είμαι εκεί. Ναι. Σε αυτή την παράταξη. Άρα, εδώ βλέπουμε ότι ούτε στην ουσία εσωκομματικά κέρδιζε η Δελγιάννη, ούτε, ας πούμε, ο Κρυκρής
Ενώ στην παράταξη του Δημάρχου που και οι δύο εκεί ανήκανε και οι δύο εκεί ήταν πολλά χρόνια ασκούν η διοίκηση, ρε παιδί μου, ήδη δεν είναι καινούργιοι άνθρωποι. Ναι, εγώ θα χαρακτηρίσω επίσης και την κίνηση του Γιώργου του Κρυκρή, τον Μυρί. Θα πω επίσης ότι και εγώ την περίμενα. Ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, ήθελα να τη δω σαν κίνηση. Πιο πολύ από κάποια άλλη. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ίσως έπρεπε να έχει ανοίξει εκείνο τα χαρτιά του νωρίτερα. Ναι. Ίσως, ας πούμε. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο και για εκείνον. Και θα ήταν πιο ξεκάθαρο και για τον ίδιο. Ξέρετε τι, εγώ... Εντάξει, μπορεί να είμαι τόσα χρόνια, ας πούμε, διοίκηση. Να είμαι ήδη αντιδήμαρχος πολλά χρόνια και δημοτικός σύμβουλος. Είμαι ήδη μέσα στα πράγματα, δηλαδή δεν είναι ότι ήρθα καινούριος και φέρνω κάτι, ξέρω εγώ, εκ διαμέτρου αντίθετο. Σίγουρα είναι θαρρυντικό το ότι είναι νέος. Ίσως να έχει ένα άλλο σκεπτικό. Δεν ξέρω αν θα, αν θα βγει στο επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε. Πάντως και αυτή τη χαρακτηρίζω μια κίνηση τολμηρή. Την περίμενα. Ήθελα να τη δω. Δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Κοίτα, σίγουρα εκτός από τολμηρή είναι 100% φιλόδοξη για μένα. Ναι, είναι φιλόδοξη. Ίσως φιλόδοξη. Το θετικό σε σχέση με την πρώτη κίνηση είναι ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, όπως είπαμε. Ναι. Έχουμε ένα όνομα παράταξη, δεν το αναφέραμε. Ναι, σωστά. Όνομα παράταξη Ζούμε. Στη Νέα Σμύρνη. Ζούμε Νέα Σμύρνη. Ζούμε Νέα Σμύρνη, ναι. Που για μένα είναι καλύτερο από το πρώτο που είχαμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι καλύτερο από το πρώτο όνομα. Και εδώ περιμένουμε κάποιο σχόλιο για το όνομα αυτό, να μας πείτε. Αλλά σίγουρα εδώ θα σας επηρεάσω λίγο. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε, το προηγούμενο. Εντάξει. Ακούστα είναι όμως αυτά. Σε άλλους μπορεί να αρέσει το πρώτο. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά εν ολίγης. Επίσης φιλόδοξη προσπάθεια για να κλείσουμε πάλι. Ναι, μάζεψε αρκετό κόσμο, θα λέγα εγώ, στην ανακοίνωσή του. Να. Σε αντίθεση με την ανακοίνωση της κυρίας Δελιγιάννη, που στην ουσία ήταν 5 άνθρωποι που απλά φωτογραφίσανε και μάνιτο φωνήσανε, δεν ξέρω, βιντεοσκοπήσανε κτλ. Και πάμε στην ημερολογικά τρίτη ανακοίνωση που είχαμε, η οποία εγώ θα το κάνω το σχολείο μου, νόμιζα ότι ήταν κάποιο χριστουγεννιάτικο αστείο. Θα το κάνω και εγώ. Ναι, εκφράσω και θα μιλήσω και εγώ. Κάνω την εισαγωγή πριν ανακοινώσω την υποψηφιότητα. Νόμιζα ότι πραγματικά είναι κάποιο χριστουγεννιάτικο αστείο, γιατί όταν την είδα να έχει αναρτηθεί δημόσια, πραγματικά είπα από μέσα μου αποκλείεται, μου κάνετε πλάκα. Τρολ. Ότι είναι τρολ αυτό που βλέπω. Δεν περίμενα ότι έβλεπα στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Τρολ. Και δεν είναι, αυτός είναι σαν να ξεφτιλίζουμε λίγο το θεσμό. Ναι, ισχύει. Δεν έχω πολλά σχόλια να πω, είναι... Νομίζω αξία θα δώσουν τα σχόλια που θα κάνουμε. Ναι. Δυστυχώς θα δώσουν αξία, δεν είναι, εντάξει. Τώρα μιλάμε για μια υποψηφιότητα της οποίας προσωπικά, πραγματικά δεν θυμάμαι το όνομα της παράταξης. Δεν πρέπει να έχει όνομα, ξέρω ότι είναι. Έχει κάποιο όνομα. Έχει. Α, έλα, αλλά εντάξει. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Έλα, το θυμάμαι εγώ, εντάξει. Α, το σχολιάσω. Ναι. Συνέχισε και θα το πούμε. Και το όνομα της παράταξης θα το μάθουμε σε λίγο. Και υποψήφιος δήμαρχος, λοιπόν, ο Δημήτρης Πανταζής. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζετε. Δεν χάνεται και τίποτα. Εντάξει. Καλά, κοίταξε, το όνομα δεν πρέπει να είναι κάτι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πρωτότυπο, νομίζω είναι το όνομα της εφημερίδας που κληρονόμησε. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι, έχει πραγματικά μια εφημερίδα που κληρονόμησε, δεν ξέρω εγώ από ποιον. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα όνομα. Έβγαλε μια τέτοια, έλεγε, ξέρω εγώ, πολύχρωμο κιόλας. Η μία λέξη με μπλε, η άλλη με κόκκινο, η άλλη με μαύρο. Το κόκκινο με το μαύρο με ανησυχεί λίγο.
γιατί με παραπέμπει σε κάτι πολύ ακροδεξιό και δεν μ' αρέσει. Όχι ότι μπορεί να είναι και απλή εικασία, μπορεί και η αλήθεια αυτή, αλλά τέλος πάντων, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, αδιάφορο, άσκοπο, ματαιόδοξο, ούτε καν φιλόδοξο. Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι φιλοδοξία, αυτό είναι ματαιοδοξία. Εντάξει, είναι κάτι που απλά θα πάει να προσχωρήσει κάπου. Δηλαδή, δεν ξέρω και πόσες ημέρες. Εγώ θα την κάνω την πρόβλεψή μου, ότι βλέπω ότι αυτό ή θα σβήσει. Γιατί, εντάξει, να σου πω κάτι, όταν κατεβαίνεις τόσα χρόνια, κατεβαίνεις τόσες πολλές φορές. Επίσης, τρίτος από παράταξη Τζουλάκη. Ναι. Που, τέλος πάντων, κατεβαίνει για δήμαρχος. Εντάξει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Όπως, ας πούμε, και στην περίπτωση του Γιώργου Τουλαρίση. Ο Γιώργος Τουλαρίση είχε προσπαθήσει δύο φορές πριν να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, δεν τα κατάφερε και έκανε παράταξη για να εκλεγεί σαν επικεφαλής. Εντάξει, οκ. Okay. Εκεί νομίζω ότι ανήκει και αυτός ο τύπος, ας πούμε, εδώ της Νέας Σμύρνης. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι πλέον αν δεν πάρεις ένα σεβαστό ποσοστό, δεν μπαίνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα πού να. Γι' αυτό, με ένα εκτίμησή μου, θα προσχωρήσει. Θα πάει να κολλήσει σε μια παράταξη. Λέω εγώ τυχαία. Μπορεί να είναι η παράταξη μαζί, ας πούμε, κτλ. Κτλ. Και να είναι όλοι μαζί, με μια φωνή. αδιάφορο. Νομίζω ότι είναι απλά το ανέκδοτο της εκλογικής περιπέτειας αυτής που θα ζήσει η Νέα Σμύρνη πάλι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό είναι. Ναι, δεν είναι. Και ας προχωρήσουμε γρήγορα στο επόμενο. Ναι, και πολύ ασχοληθήκαμε. Ναι. Πολύ δημοσιότητα δώσαμε σε κάποιον τέτοιον. Πάμε στην περίπτωση. Τελειώσαμε με τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και πάμε στα γνωστά άγνωστα. Λίγο στις συζητήσεις που γίνονται. Σε ό,τι έχει ακουστεί σιγά σιγά. Και πάμε στην πρώτη σταθερά που έχουμε, που ανέφερες και στην αρχή. Πάμε στην ποιότητα ζωής του Γιώργου Κουντελάκη. Ναι, εντάξει. Που, όπως όλα δείχνουν, πολλά μένει παράταξη, να υπάρξει τυπική ανακοίνωση ότι και πάλι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Για να το βάλουμε, να το γράψουμε στα πρακτικά. Όπως όλα δείχνουν, και ο Γιώργος Κουτελάκης με την παράταξή του θα είναι για ακόμα μία τετραετία, για άλλη ακόμα μία φορά ο υποψήφιος. Για ακόμα μία εκλογική μάχη, ναι. Θα δώσει τον παρόν. Σίγουρα είναι από τις υποψηφιότητες που περιμένουμε. Ναι, νομίζω ήταν. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν έδειξε και ποτέ το αντίθετο. Ναι, σταθερή στάση, σταθερά στα δημοτικά συμβούλια. Είναι αντιπολίτευση εδώ και κάποια χρόνια. Έχει γνώσεις, έχει εμπειρία. Αλίμονο αν δεν κατέβαινε. Εγώ θα το θεωρούσα, θα ήταν φοβερή έκπληξη να μην κατέβει. Έτσι θα ήταν, ναι. Που και αυτό το λέμε ακόμα με μία μικρή επιφύλαξη, καθώς μένει το τυπικό της υπόθεσης. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Έχουμε ήδη δει πολλά. Ναι, και έχουμε να δούμε ακόμα. Άλλα. Είναι μια υποψηφιότητα σταθερή. Ναι. Μια υποψηφιότητα που επίσης μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε φιλόδοξη με βάση το παρελθόν. Ναι, γιατί όταν έχεις. Σωστό. Όταν έχεις πολύ έτσι αρκετή φθορά και έχεις διατελέσει ήδη, ξέρω εγώ, δήμαρχος αρκετά χρόνια, έχεις δώσει κάποιες εκλογικές μάχες σε ρί και έχεις χάσει. Είναι λογικό έτσι να είναι φιλόδοξο το σχέδιο, το πλάνο. Ασχέτως το ότι η παράταξη του Δημάρχου, ας πούμε, σκορπάει στους πεντανέμους, εξακολουθώ εγώ να τη θεωρώ φιλόδοξη προσπάθεια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, τολμηρή δεν είναι, γιατί είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι σύνηθες. Ναι. Τι πιο σύνηθες να συμβεί που είναι και ο φίλος μας. Πολλές αλλαγές στα στελέχη δεν έχουμε δει. Ακόμα πολύ πιθανό. Ακόμα, εγώ το πιστεύω, το τονίζω και το λέω. Και πολύ πιθανόν. Ακόμα. Η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή. Ναι. Πήγαινε, αλλά σίγουρα θα δούμε. Σίγουρα. Σίγουρα θα δούμε. Το θέμα είναι που και να ανακοινώσουμε, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές, την αξία της κάθε μεταγραφής. Έτσι. Χρηματιστηριακή. Χρηματιστηριακή, όπως θες αλλιώς πες το. Σταυροφορική. Τίποτα, είναι
Δεν έχουμε να σχολιάσουμε πολλά γι' αυτό, γιατί είναι κάτι που γνωρίζαμε. Δεν είναι κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε προς τα που θα πάει, δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα με τα παλιά στελέχη του, του Δημάρχου του Τζουλάκη, που ήταν κάποτε όλοι μαζί μια παράταξη, να το πούμε αυτό, μην το ξεχνάμε. Αλλά για πάλι, για όποια μεταγραφή, εγώ σου λέω, κράτα τα όλα ανοιχτά. Ναι, 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 συμφωνώ, συμφωνώ. Μα... για τις παλιές αγάπες μην μιλάς. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Τα πιο μεγάλα θέλω, κάνω πίσω. Έτσι, έτσι. Και άμα τα λεφτά είναι και πολλά, Άρη, θα κάνουν και μπροστά. Και πίσω και πλάγια και παντού. Κρατάμε το Γιώργο Κουτελάκη, πάμε στη στροφή Νέας Σμύρνης. Ναι. Η οποία, όπως φαίνεται, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για αλλαγή επικεφαλή. Δεν έχουμε, όχι. Όπως επίσης δεν έχει ανακοινωθεί η ανανέωση του Θέμη του Παυλόπουλου. Υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι θα έχουμε αλλαγή στη κεφαλή της στροφής. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι πιέζεται, ότι δέχεται πιέσεις το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην ουσία πίσω από τη στροφή Νέας Σμύρνης, ότι δέχεται πιέσεις από κάποιους υποψήφιους δημάρχους σχετικά με το εάν θα κατέβει αυτόνομη στροφή ή αν θα πάει κάπου. Εντάξει, όλα αυτά μένουν να απαντηθούν και μπορεί να είναι και εφημολογίες απλά που τις δημιουργούν κάποιοι. Αλλά υπάρχει ακόμα έτσι ένα σύννεφο καπνού, θα έλεγε κανείς, απλωμένο από πάνω, που μένει να ξεδιαλύνει και να βγει το τελικό έτσι πόρισμα και να πούνε ότι ναι, πάμε, κατεβαίνουμε, με το Θέμη Παυλόπουλο φυσικά ως επικεφαλής ή και όχι. Ακόμα έχουμε, δεν ξέρω πόσο καιρό για να δούμε τις οριστικές αποφάσεις, φαντάζομαι όχι πολύ, γιατί ο καιρός πλησιάζει. Έχω την εντύπωση ότι παρόλο που γίνονται οι διεργασίες αυτές και υπάρχει έντονη κινητικότητα και όλοι τρέχουνε να στελεχώσουν τις παρατάξεις τους, κυρίως αυτό τρέχουν τώρα, νομίζω ότι όλοι θα ασχοληθούν τώρα με τις βουλευτικές που έρχονται. Η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι προτεραιότητα για όλους, ακόμα και για αυτούς που το παίζουν ανεξάρτητοι, αλλά είναι σε κάποιο κόμμα. Οπότε θεωρώ ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές θα αρχίσουν να κλειδώνουν πραγματικά όλα. Άρα σίγουρα εκεί μετά το Πάσχα βλέπω να κλειδώνουν κάποια πράγματα. Θα δούμε βέβαια. Δεν θα σου κρύψω, προσωπική μου επιθυμία ότι θα ήθελα να δω πάλι τον Θέμη μπροστά. Μα ναι. Θα ήθελα να δω τον Θέμη να πρωταγωνιστεί γενικότερα. Εννοείται. Δεν ξέρω αν θα είναι ως επικεφαλής στροφής, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ως κάποιας άλλης παράταξης. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που έχουμε δει. Εν αντιθέσει με πολλούς άλλους. Είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά θα μπορούσαν να κάνουν την αλλαγή. Να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Έχουν να προσφέρουν κάτι. Έχουν να προσφέρουν, έχει να προσφέρει σίγουρα. Έχει να βάλει στο τραπέζι πολλά θέματα. Έχει δείξει μια πάρα πολύ σοβαρή παρουσία. Σωστό, σωστό. Σε όλα τα συμβούλια. Αυτό πρέπει να το δώσουμε. Και είναι από τους ανθρώπους που φαίνεται ότι έρχονται και αξίζουν να ακουστούν. Ναι, αξίζει να τον ακούσει κανείς. Ελπίζω να σπάσει τις όποιες κομματικές αγκυλώσεις μπορεί να τον περιορίζουν. Και σίγουρα να τονίσω πάλι αυτό που είπες, ότι δεν έχει καμία σχέση με κάποιους που αναφέραμε πριν. Καμία σχέση, ποιοτικά. Και προχωράμε σιγά σιγά και στα άλλα κόμματα, τα οποία δεν έχουμε ακούσει κάποια κίνηση. Φανταζόμαστε πως θα παραμείνουν ως έχειν. Ναι, είναι η Λαϊκή Συσπήρωση. Η Πόλη Ανάποδα. Πόλη Ανάποδα. Και η παράταξη, άλλη μια παράταξη που εκπροσωπούνταν μόνο από τον επικεφαλής του, από τον επικεφαλής της, τον κύριο Οικονόμου, όπου η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία παρουσία ούτε καν στα δημοτικά συμβούλια. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, σε πολύ λίγα είναι παρόν. Σε πολύ λίγα είναι παρόν και σε ακόμα πιο λίγα συμμετέχει. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική παρουσία ή δυναμική μέσα στην πόλη. Είναι για να είναι. Εν αντιθέσει με την Πόλη Ανάποδα και τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ξεκάθαρα. Εγώ θα βάλω πρώτα την Πόλη Ανάποδα. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Οι οποίες έχουν σταθερά δυναμική παρουσία. Ναι. Δεν διστάζουν να τοποθετηθούν σε πάρα πολλά θέματα.
Και πολλές φορές είναι από τους πολύ λίγους που τολμούν ίσως να είναι και το σωστό ρήμα να μιλήσουν για κάποια θέματα. Έτσι. Και που άλλοι φοβούνται να ανοίξουν. Έτσι. Και να πούμε ότι οι εκπρόσωποι της πόλης ανάποδα, όπως και ο Θέμης ο Παυλόπουλος από τη Στροφή, και θα έλεγα και οι δύο τουλάχιστον από τους τρεις ανεξάρτητους ή και οι τρεις, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και τις υποομάδες, είναι οι μοναδικοί που βλέπουμε ότι αντιστέκονται στο άδικο. Δηλαδή, όταν θα δουν κάτι από το Προεδρείο, ας πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βγουν να αντισταθούν και να υπερασπιστούν κάποιον συνάδελφο, ακόμα και αν ανήκει σε άλλη παράταξη. Και είναι μοναδικοί που το κάνουν. Και δείχνουν ότι έχουν ένα σεβασμό στο θεσμό, τουλάχιστον. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Άσχετα αν είναι περιορισμένο το ταβάνι τους, ας πούμε, και περιορισμένες οι ευθύνες που μπορεί να έχουν και οι αρμοδιότητες και οι παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά όμως τολμούν και υπάρχουν και είναι ζωντανοί και νομίζω ότι μόνο αυτοί στην ουσία κρατάνε ποιοτικά σε μια στάθμη το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το κάνουν μπάχαλο και όπα όπως το κάνουν όλοι οι άλλοι. Οι παλιοί, ας πούμε, όλοι. Θα πρέπει να έχουν πολύ περισσότερες αρμοδιότητες. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή κάποιοι οι άνθρωποι που βλέπεις ότι αξίζουν, έτσι, έτσι. Που βλέπεις ότι μπορούν να προσφέρουν, δεν πρέπει να τους παραγωνίζεις. Έτσι, ακριβώς έτσι. Πρέπει ακόμα και να μην είσαι μαζί τους, είτε πολιτικά, είτε κομματικά, είτε οτιδήποτε. Όταν έχουν δίκιο το στηρίζεις, συμφωνείς. Και παλεύεις και παλεύουν μαζί. Και παλεύουν μαζί. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Εντάξει. Και πάμε να περάσουμε σε μια τελευταία υποψηφιότητα που συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Ναι. Δεν έχει γίνει επίσημη ακόμα, τουλάχιστον από την ίδια την πηγή. Καθώς έχουμε δει κάποια δημοσιεύματα που δείχνουν ότι θα έχουμε μία ακόμα υποψηφιότητα. Ναι, πραγματικά. Μιλάμε για την υποψηφιότητα της Δήμητρας της Νάνου, η οποία συζητιέται πάρα πολύ έντονα και η οποία φαίνεται ότι εφόσον πραγματοποιηθεί και έχουμε την ανακοίνωση θα είναι μία πάρα πολύ δυνατή κίνηση που θα παίξει σημαντικό ρόλο στα τεκτενόμενα τους επόμενους μήνες. Ναι, πολύ έντονη φημολογία και μάλιστα, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει ανακοίνωση, ναι. Αλλά ήρθε και επιβεβαίωσε αυτή τη φημολογία στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο Στάθης Οκουπάς. Είναι ακόμα έτσι άγνωστα τα νερά, θα λέγει κανείς, για το τι γίνεται εκεί. Τι συμβαίνει. Παρόλα αυτά δείχνει να υπάρχει μια κινητικότητα, θα λέγει κανείς, μια δυναμική, μια διαφορετική άβρα, κάτι. Βέβαια όλα αυτά που λέμε τώρα είπαμε ότι πρέπει να κλειδώσουν για να καθίσουμε μετά όλοι μαζί εδώ με εσάς και να συζητήσουμε και να σας αναλύσουμε το πολιτικό σκηνικό. Όλοι έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά ακόμα νομίζω είναι μακρύς ο δρόμος και πριν το Πάσχα θα είναι δύσκολο να έχουμε σχηματίσει άποψη για όλους τους υποψηφίους και να έχουμε έτσι ένα ωραίο ξεκάθαρο προφίλ ακόμα και για τους παλιούς. Γιατί οι περισσότεροι είναι παλιοί, έτσι. Ειδικά οι τρεις, ας πούμε, υποψήφοι δήμαρχοι έχουν ασκήσει διοίκηση στο αυτό το Δήμο ήδη πάρα πολλά χρόνια, άρα τους γνωρίζουμε καλά. Αυτά ήταν με λίγα λόγια. Ναι. Όσα έχουμε που συγκριτικά με τα όσα έχουμε να δούμε. Ναι, πραγματικά. Είναι μια πρώτη ανάλυση. Είναι τα πρώτα κομματάκια, τα πρώτα ξέρω εγώ 20 κομματάκια σε ένα puzzle 2000 κομματιών, ας πούμε. Οπότε υπάρχει ακόμα πολύ ψωμί που λέμε. Αυτά ήταν εν ολίγης για σήμερα. Όπως είπαμε, έχουμε πάρα πολλά ακόμα να δούμε. Και εδώ θα είμαστε να τα πούμε μαζί σας. Ξέρετε πόσες πίτες έχουν να γίνουν μέχρι να σχηματιστεί το παζλ. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήταν το πρώτο κάτω πράξη της του χρονιάς. Φυσικά με ποιους άλλους. Με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.